που δουλεύουν με ελλιπές προσωπικό όλοι οι οργανισμοί. Πείτε μου έναν ο οποίος να δουλεύει με πλήρως στελεχωμένο το προσωπικό του, όχι με πλεονάζον, που να έχει ακριβώς όσους χρειάζεται. Κανείς. Ξέρετε γιατί. Η μισή δήμη της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, η μισή δήμη, ετοιμάζονται, και μάλιστα κάποιοι το έχουν κάνει ήδη, να δώσουν εργολαβία την καθαριότητα των δήμων, την αποκομιδή των απορριμμάτων, διότι δεν τους στάνει το προσωπικό. Και ακούμε τις εξυπνάδες των Αθηναίων να λένε τι. Ότι έχουμε, λέει, πλεονάζω προσωπικό. Σας λέω ότι αυτά είναι παραμύθια τούμπανα. Ωραία. Και για μένα κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν είναι απέναντί μου. Και αν κάποιος μπόρεσε να βάλει το παιδί του στο δημόσιο για να έχει ένα σίγουρο μισθό, αλλά να δουλεύει το παιδί του, έκανε πάρα πολύ καλά. Και αν μπορέσω μετά από 25 χρόνια να βάλω το Θοδωρή και εγώ στο δημόσιο, να είστε βέβαιος ότι το κάνω. Ούτε πρόκειται να το μετανιώσω, ούτε πρόκειται να ντραπώ για αυτό. Ούτε και θα επιτρέψω όμως κάποιος να στραφεί απέναντι στο γιο μου. Κύριε Λαζάρο, να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Επειδή αναφερθήκατε σε δήμους και ήμουν 4 χρόνια δήμαρχος, μπορώ να σας πω κάτι. Είχατε είναι... ποτέ σας επιπλέον προσωπικό? Να σας εξηγήσω. Ορίστε. Το προσωπικό αυτό που είχε ο Δήμος, της Πολύχνης παραδείγματος χάρη, με κάποιες συμβάσεις που εμείς ήμασταν αντίθετοι, γι' αυτό κάναμε μόνιμο προσωπικό, μπορούσαμε να ελέγξουμε την καθαριότητα, να ελέγξουμε τους πάντες, να ελέγξουμε όλο τον μηχανισμό. Το ίδιο και η Σταυρούπολη, το ίδιο και η Ευκαρπία. Τώρα με τον Καλλικράτη δεν ξέρω τι φταίει, ούτε η Ευκαρπία, ούτε η Πολύχνη, ούτε η Σταυρούπολη έχει την καθαριότητα που έπρεπε να έχει. Γιατί λείπει προσωπικό. Δεν λείπει προσωπικό. Φταίμε εμείς που το προσωπικό δεν το κατανέμουμε σωστά. Άρα λοιπόν δεν φταίει μόνο το κράτος που λέει ότι είστε πολλοί και εξοδεύετε πολλά χρήματα σε μισθούς. Άρα λοιπόν εξαρτάται και από τους υπεύθυνους δημάρχους, αν θέλετε, κατά πόσο, ή τους υπεύθυνους φορείς, κατά πόσο ελέγχουν καλά αυτό το προσωπικό. Και πιστέψτε μου, το πρόβλημα είναι το προσωπικό μας στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί, έτσι λειτουργεί το κράτος εδώ και 150 χρόνια. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και 150 χρόνια είναι η μέτερη. Εδώ έναν δήμαρχο πρέπει το κόμμα να αποφασίσει να το βγάλει. Όχι κατά πόσο μπορεί να είναι χρήσιμο στην κοινωνία να αφήσουν τις φωνές, τις ανεξάρτητες, με την καλή έννοια του όρου, να δυναμώσουν πιο πολύ. Γιατί άμα δυναμώσουν αυτές τις φωνές, θα ελέγξουν και αυτούς που θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι στο απειρόβλητο. Καλά, ναι, είναι τραγική αυτή η ιστορία με τα κόμματα και τις δημοτικές εκλογές. Ας πούμε για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Εσείς προέρχεστε από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Προέρχεστε. Έτσι. Στις εκλογές είσαστε ανεξάρτητος. Εντελώς. Έχετε 50 υποψηφίους. Πλασματικό το νούμερο, 50 υποψηφίους μέσα στο ψηφοδελτίό σας, οι 25 είναι Πασόκοι, έτσι, οι 15 είναι Νεοδημοκράτες και οι 10 είναι, ξέρω εγώ, αριστεροί, ακροδεξιοί, από το κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη, από το κόμμα της Ντόρας, από το κόμμα της Θοδώρας, από το κόμμα της Ρήνη της Αλέκας, από όπου να είναι. Λοιπόν, και έρχεται τώρα ο πανέξυπνος καρεκλοκένταυρος, να μην πω κανέναν άλλο χαρακτηρισμό, από την Αθήνα, ο οποίος θα πει τι. Τη δική σας υποψηφιότητα, επειδή εσείς προέρχεστε από το ΠΑΣΟΚ, άσχετα άμα είσαστε υποψήφιος δήμαρχος για τρίτη-τέταρτη φορά, ανεξάρτητος, έτσι, και λέει, πόσο πήρε ο Θεοδωρίδης στο Δήμο Παύλου Μέλλα? 30 τόσο το ΠΑΣΟΚ στο Δήμο Παύλου Μέλλα. Σας αρέσει αυτό? Όχι. Σας αρέσει αυτό? Επιτρέψτε μου να σας πω καμιά διευκρίνηση. Σας αρέσει αυτό? Όχι, αν θα ήθελα να μου βάλουν αυτή την ετικέτα. Και ξέρετε, βλέπετε το χάρτη. Μα δεν σας έβαλαν ετικέτα. Όχι, ξέρετε. Ενδεχομένως εσείς να μην ζητήσατε ποτέ σας χρήσμα. Δεν ζήτησα ποτέ, αλλά το πρόβλημα Μπράβο. Δεν είναι. Μπράβο. Δεν είπε κανένας ότι ζητήσατε. Αυτό σας λέω. Από τη στιγμή που προέρχεστε από εκεί. Βιωματικά όλοι μας προερχόμαστε από κάπου. Τι να κάνουμε δηλαδή. Μισό λεπτό να σας εξηγήσω κάτι. Είναι ντροπή ειλικρινά το να πούνε ότι αυτός ο δήμαρχος είναι αυτού του κόμματος του άλλου. Αυτός ο δήμαρχος. Μα το κάνουν, αγαπητέ μου. Γι' αυτό ακριβώς, να σας πω κάτι. Γι' αυτό εγώ δεν ήθελα να κριθώ από τα κομματικά μου ή συνδικαλιστικά αίσθημα, παρά μόνο από τα κοινωνικά αίσθημα. Κύριε Θοδωρίδη, το κάνουν, δεν με πιστεύετε. Δεν βλέπω εγώ το κάνανε ή δεν το κάνανε. Αυτό που σας είπα, εσείς δεν το ξέρατε. Πώς δεν το ξέρω, κατέβηκα από τον πλανήτη, από άλλο πλανήτη. Και μάλιστα στο δικό σας το Δήμο, στο Δήμο Παύλου Μέλλα, ήσασταν και δύο υποψήφοι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ. Διότι ήταν και ο πρώην της Σταυρούπολης, δεν θυμάμαι και το όνομά. Καταρχήν, ειλικρινά. Και δεν ξέρω τώρα στην προκειμένη περίπτωση τι έκανε αυτός ο πανέξυπνος στο γραφείο του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα. Πρόσθεσε τους δύο υποψηφίους για να βγάλει πόσο δύναμη έχει το ΠΑΣΟΚ στο Δήμο Παύλου Μέλλα.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μια πληγή. Πάντως μου ακούγεται, ξέρετε, μου ακούγεται τόσο ηλίθιο αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα. Που πραγματικά δεν ξέρω καν γιατί κάθομαι και ασχολούμαι. Επιτρέψτε μου μια κουβέντα να πω μόνο και να το κλείσω αυτό το θέμα. Τους μηχανισμούς των κομμάτων τους ενδιαφέρει πώς ο χάρτης την πρώτη μέρα, την Κυριακή θα είναι πράσινος, κόκκινος, κίτρινος. Αυτά είναι, θα πάμε να χειροκροτήσουμε εμείς οι οπαδοί εντός εισαγωγικών, οι πολίτες εντός εισαγωγικών πάλι, και θα πούμε ότι μπράβο το πράσινο, μπράβο το κόκκινο, μπράβο το κίτρινο. Την άλλη, αυτά είναι τα ζήτω. Ζήτω, τα ζητώ της κοινωνίας αρχίζουν με τον Δήμαρχο, επειδή μιλάμε για τον Δήμαρχο, από το πρωί της Δευτέρας. Άρα ο Δήμαρχος πρέπει να εκλεγεί ανάλογα με τις δυνάμεις του, ανάλογα με την τακτική του και ανάλογα με την κοινωνική του ιδεολογία για τα ζητώ της κοινωνίας. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται. Και επειδή είπατε για τον Δήμο Πολύχνης και να μην φανεί ότι ήμασταν ένα ασκέρι, ήταν προβληματισμένοι πολίτες που υπάρχουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Ενωθήκαμε και κάναμε αυτές τις δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις προκαλέσαν ρήξη σε αυτό που λέγεται σύστημα. Με την έννοια σύστημα, όχι πολιτικό σύστημα, σύστημα διαφθοράς μπορώ να το πω, γιατί το να πας να βάλεις κάποιον υποψήφιο δήμαρχο να τον χρήσεις ως καρδινάλιο, λες και θα δώσεις κρίσμα, σημαίνει ότι κάνεις άλλες επιλογές από ό,τι θα κάνει η κοινωνία. Και η κοινωνία ψηφίζει. Αλλά η κοινωνία ψηφίζει προηγουμένως. Ένα ποσοστό κατευθύνεται από τους ηθήνοντες του κόμματος. Θέλω να σας πω ότι οι καιροί έχουν περάσει. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει περισσότερο είναι η κοινωνία, για την κοινωνία πόσο νοιάζεσαι, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πιο κοντά στην εξουσία, τότε είσαι χρήσιμος ανάλογα με τις ικανότητές σου. Όχι ανάλογα με το κόμμα το οποίο βιωματικά ψηφίζεις και στηρίζεις. Πώς σας φαίνεται που την κοινωνία του Δήμου σας θα πλαισιώσουν εντός ολίγων ετών μερικές δεκάδες οικογενειών αξιωματικών και επαξιωματικών του ελληνικού στρατού? Ποιο? Χαρά μας. Χαρά μας δεν είναι. Μπράβο. Και εγώ αυτό λέω. Καλό δεν είναι. Κατάλαβα. Δεν το λες κακό. Καλό είναι. Αλλά αυτό δεν κατάλαβα το πνεύμα της ερώτησης. Γιατί εγώ ήθελα να σας τη φέρω έτσι την ερώτηση. Όχι, πειράζει. Όχι. Εσείς είπατε, αν εννοείτε ότι κάποιοι θέλουν να πάρουν το στρατόπεδο και να δώσουμε 30 ή 35 στρέμματα στην περιοχή της πρώην Πολύχνης και να πάνε να το κάνουν. Αλλά σας είπα και σε άλλη εκπομπή, αυτό είναι μια επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Δεν μπορεί να γίνει και δεν πρόκειται να γίνει. Κατά την άποψη τη δική μας. Έδειξε ότι στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος που αναγκάστηκε από ερωτήσεις να απαντήσει, γιατί είδαμε κάποιους αξιωματικούς έχουν έρθει στο Δήμο Παύλου Μελά, είπε ότι ζητάνε όχι αυτά τα κτήματα, κάποια άλλη εντός σχεδίου. Τα εντός σχεδίου δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν μέσα σε 15 μέρες ή τέλος Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι, λύγει αυτό το προσύμφωνο εντός εισαγωγικών, το λεκτικό, το επικοινωνιακό μεταξύ του τότε Υπουργού του κ. Βενιζέλου με τον σημερινό Δήμαρχο. Άρα λοιπόν μέσα σε 15 μέρες πρέπει να αποφασίσουν. Ιδάλλως δεν έχει ισχύ, γιατί υπήρχε μια καταλυτική ημερομηνία. Μέσα σε 5 μήνες πρέπει να αποφασίσουμε. Δεν αποφασίσαμε. Άρα λοιπόν καλώς όρισαν οι αξιωματικοί. Είναι καλώς όρισαν οι πάντες που θα φέρουν άλλο πνεύμα και άλλη λογική και στην πόλη μας. Και τους χειροκροτούμε. Όμως πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να τους φέρεις. Ως αντάλλαγμα το να δώσεις 35 στρέμματα ενώ μπορείς να του φέρεις. Να μην φέρεις κατοικίες εκεί, να πουλήσεις ένα στρέμμα παραδείγματος χάρη οικόπεδο της Πολύχνης, στα Λαγινά να τους πας. Παράδειγμα λέω εγώ. Όχι ότι είναι μίασμα η αξιωματική, προς Θεού. Μα δεν είναι. Ακριβώς δεν είναι και τους θέλουμε. Όμως πρέπει να είμαστε σοβαροί, συγκεκριμένοι ότι όταν υπογράφουμε ότι θέλουμε να πάρουμε το στρατόπεδο παραδείγματος χάρη του Παύλου Μελά και έχουμε να σας δώσουμε αντίκρισμα, γιατί το αντίκρισμα μας ενοχλεί που δώσανε, που ήταν μπορούσαν να το πάρουν και χωρίς αντίκρισμα, έτσι λέει και ο νόμος, θα πρέπει πραγματικά να βρεις αντίκρισμα να τους δώσεις, να μην τους ξεγελάσεις. Εδώ μιλάμε για μια υπερξηγή, αν θες, της πραγματικότητας. Και αυτός ο χώρος των 30-35 στρεμμάτων θα γίνει τράπεζα γης για να δώσουμε αυτούς που χρωστάμε χρόνια ολόκληρα ως στιγωμένους από τη Ρωματομία. Αυτό ο κύριος Δήμαρχος δεν το ήξερε.
Ή ο κ. Δημάρχος δεν το υπολόγισε. Ή δεν τον ενδιέφερε. Απλά να εμφανιστούμε στο κανάλι και να πούμε εμείς θα φέρουμε τη βιόσφαιρα στην πόλη μας. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μου φέρετε πάσα όπως λέτε δημοσιογραφικά, σας απαντώ. Όχι, δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει, απλά είναι μια πραγματικότητα. Σας απαντώ ότι θα μπορούσε το στρατόπεδο να το πάρουμε το 2008, όταν ήρθε ο Δήμος Πολύχνης, που δεν έχει καμία σχέση με το Παύλου Μελά, ούτε με τη Σταυρούπολη. Απλά εμείς έχουμε μια άλλη πολιτική και μια άλλη κουλτούρα. Λέμε το Παύλου Μελά του στρατόπεδο δεν είναι υπόθεση μόνο της Σταυρούπολης, αλλά ήταν και της Πολύχνης και της Νεάπολης. Ελάτε να σας δώσουμε κτήματα τα οποία εσείς καταπατείτε ο στρατός από το 1952. Δώστε μας λίγα και τα υπόλοιπα πάρτε τα. Κι όμως δεν θέλαν να τα δώσουν. Και να σας πω κάτι, το θέμα δεν είναι πολιτικό για μένα. Το θέμα είναι τα στρατιωτικά βαρύδια δεν θέλουν να δώσουν στις τοπικές κοινωνίες χώρους, θέλουν ανταλλάγματα και αυτή τη στιγμή δεν συμμερίζομαι την άποψη του κυρίου Δημάρχου και λέει δεν θα πάρετε, θέλετε να τα πάρει και η νέα κοινωνία, θέλετε να πάρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πού βρισκόμαστε? Δηλαδή υπάρχει κάποιος που να μην θέλει να πάρει κάτι και υπάρχει κάποιος που θέλει να τα πάρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Μόνο στη σφαίρα του παραλόγου μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό εμείς και τους αξιωματικούς τους θέλουμε, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος, του κοινωνικού, γιατί μιλάμε για ένα χώρο που το έχουμε ανάγκη δυτικές συνοικίες. Το έχουμε ανάγκη γιατί απλά έχουμε το λιγότερο πράσινο, ευτυχώς είναι η Πολύχνη τώρα, Σταυρούπολη δεν έχει καθόλου πράσινο, αλλά και η Νεάπολη δεν έχει πράσινο, που είναι δίπλα. Άρα λοιπόν οι δυτικές συνοικίες δεν έχουν σύνορα. Και αυτός ο χώρος ήταν μια όαση να παρεύουμε. Να παρεύουμε δημιουργικά για την ποιότητα ζωής. Και η ποιότητα ζωής έχει σχέση και με τις δράσεις που θα κάνεις μέσα σε αυτόν τον χώρο. Γιατί Παύλου Μελά σημαίνει πολιτισμός, σημαίνει ιστορία, στρατόπεδο μιλάω, σημαίνει ανάγκη, αναγκαιότητα για να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πέρα σήμερα. Και μου κάνατε και λίγο τον ψυχολόγο γιατί. Κοιτάξτε, δεν λειτουργήσα. Ως γιατρός δεν λειτουργήσα. Δεν σας έκανα ψυχογράφημα. Καλά, δεν πειράζει. Εσείς μπορεί να μην λειτουργήσετε, αλλά εγώ σας φέρθηκα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρίδη. Ειλικρινά σας μιλάω. Σήμερα η παρουσία σας ήταν ξεχωριστή εδώ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σύντομα των πραγμάτων. Λοιπόν, περιμένω τον Παναγιώτη τον Μπουγιώνη για περισσότερα τώρα. Όλες οι πολιτικές εξελίξεις μετά σε 2 λεπτά με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Μπουγιώνη. Ορίστε.